είναι επώδυνο πολύ ο χαμός αγαπημένων προσώπων. Είναι πολύ βαρύ για εμάς τους ανθρώπους, γιατί είμαστε άνθρωποι. Τι μπορώ να κάνω τα πονά όταν έχω χάσει τον αγαπημένο μου φίλο, το παιδί μου, την Τάνα. Τίποτα. Μάλιστα, είναι και πολύ επώδυνο να ακολουθώ τον νου που θέλει να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ μόνο να δώσω χώρο και χρόνο, που και πάλι έτσι όπως είμαι, ούτε ξέρω τι σημαίνει χρόνος και χώρος. Και... τι να μαζέψω τα κομμάτια μου, δεν μαζεύονται τα κομμάτια. Στον πόνο και στον θρήνο δεν μαζεύεται τίποτα και δεν υπάρχει λόγος να μαζευτεί κάτι. Και δεν χρειάζεται να με τυρανάει το πένθος. Πρέπει να αφήσω χώρο και χρόνο στο πένθος για όσο χρόνο, χώρο εννοώ να εκδηλωθεί, θέλει το πένθος. Με μεγάλη μου λύπη βλέπω και διαπιστώνω ότι εμείς οι άνθρωποι δεν αφήνουμε καν, δεν έχουμε την πολυτέλεια, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να πενθήσει. Παρά θέλουμε να συνεχίσουμε μετά τη ζωή. Να πάμε παρακάτω. Να το ξεπεράσουμε. Να όλα καλά. Είμαστε δυνατοί. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Γλυκιά μου Έλενα, ζήτησε βοήθεια. Αρχίζετε να ζητάτε βοήθεια. Με όποια μορφή θέλετε εσείς. Η θεραπεία, η υποστήριξη, η πραγματική καθοδήγηση είναι. Υπάρχει μεγάλο εύρος. Αν πάλι έχεις δυνάμεις, γιατί αυτά ξέρετε, και να ήξερα κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει, δεν μπορώ να πηγαίνω, δεν μπορώ να ακούω. Έχω διαλυθεί. Αγκαλιάστε τον εαυτό σας που και πάλι δεν ξέρω αν μπορείτε. Αν μπορούμε, όλοι μας, δεν μιλάω για σένα, γλυκιά μου, λένε. Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Το λέω, το νιώθω και θέλω να δακρύσω. Πού δεν τον ξέρω το φίλο σου. Είναι πολύ βαρύ πράγμα ο θάνατος ανθρώπων. Πάρα πολύ βαρύ πράγμα. Και δεν έχει να με τυρανάει το πένθος. Έχει πενθώ. Κάνω το μίνιμουμ. Έχω δουλειά, μπορώ να κάνω το μίνιμουμ. Το ανακοινώνω σε όλους. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν αντέχει η καρδιά μου. Ο νους μου μπορεί να λέει θέλει. Δεν αντέχω. Αυτό που ξέρετε, το ξεχνάτε. Για πόσο? Για όσο χρειαστεί. Στο μεταξύ, γιατί πέθανε, πώς πέθανε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ταλανίζετε τον εαυτό σας πάλι. Αν αυτοκτόνησε ή όχι. Τι διαφορά έχει. Τι το κακό είναι να αυτοκτόνησε. Τι αλλάζει δηλαδή. Θα απαλύνει τον πόνο σου άμα δεν τον βλέπεις την επόμενη μέρα, άμα τον είχε πατήσει αυτοκίνητο ή αν αυτοκτόνησε. Όχι. Είναι λοιπόν μια πολύ επώδυνη διαδικασία, η οποία... μπορεί μετά από πάρα πολύ καιρό να δώσει μια άλλη διάσταση στη ζωή, που συνήθως την απλουστεύει τη ζωή, μπορεί και όχι, γιατί είναι πολύ μακρινό πάλι αυτό, το τι θα πάρει κάποιος άνθρωπος από αυτή τη διαδικασία. Αλλά γλυκιά μου λένε αναγνώριση, ίσως είναι αυτό το μόνο που έχω ταπεινά να σου πούμε, πολύ αγάπη και σεβασμό στον πόνο σου. Αναγνώρισε τον εαυτό σου, στον εαυτό σου, ότι πενθείς. Τι δηλαδή, πονάς. Πάρα πολύ. Πονάς πάρα πολύ. Τώρα εγώ που σου μιλάω, πονάω πάρα πολύ που πονάς. Δεν το λέω για να σου πάρεις τον καλό, το βρίσκω πάρα πολύ επώδυνο. Και δεν έχω διάθεση για τίποτα. Δεν είναι αναγκαίο να φοράτε μαύρα επειδή σας το είπανε. Φορέστε μαύρα γιατί έτσι νιώθετε. Αν πάλι. Αλλά γενικά η αίσθηση είναι μαύρα, δηλαδή δεν βλέπω φως, δεν βλέπω χαρά. Δεν βλέπω λουλούδια. Για μένα είναι όλα έχουν σκοτεινιάσει. Προς Θεού, ειδικά αυτό, μην ακολουθείτε παραδόσεις και κάντε ό,τι είναι καλό για εσάς, για την καρδούλα σας. Αγνοήστε όλα αυτά, τα πρέπει, τα πώς, συμπεριφέρεστε. Θέλετε να πηγαίνετε να χορεύετε κάθε μέρα, πηγαίνετε να χορεύετε κάθε μέρα. Είναι δικό σας ο πόνος. Και είναι πολύ, πολύ βαθύς. Και ζητήστε βοήθεια. Συμπαράσταση. Ουσιαστική συμπαράσταση. Αν μπορείτε.